Ο ΠΟΑ φιλοξένησε σήμερα στο Ατσαλένιο την Βόνη. Οι γηπεδούς ξεκίνησαν πολύ ωραία εξάρτητο παιχνίδι. Στο δεύτερο μόλις λεπτό, μετά την ενέργεια του Ρουμπάκη, η μπάλα έφτασε στον Γερμενίδη. Ο αμυντικός απέκρουσε την μπάλα πάνω στη γραμμή και από πολύ κοντά ο Φώτης Καϊμακαμούδης σημείωσε το 1-0. Άνοιξε το σκορ πολύ νωρίς στο Ατσαλένιο ο έμπειρος επιθετικός. Και δύο λεπτά αργότερα, μετά την σέντρα του Κασοτάκη, δόθηκε πέναλτι στο χέρι του αμυντικού της Βόνης. Ο Φώτης Καϊμακαμούδης πήγε στην εκτέλεση, έκανε πολύ νωρίς το 2-0, έβαλε τις βάσεις για την νίκη του ΠΟΑ. Πολύ νωρίς ο Καϊμακαμούδης με 2 γκολ. Στο 35ο λεπτό είχε και συμμετοχή στο 3ο γκολ, ωραία η assist στον Μανώλη Ρουμπάκη, υπέροχη προσποίηση και το τελείωμα από τον Ρουμπάκη για το 3ο γκολ του ΠΟΑ. 3-0 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στην αναμέτρηση με την Βόνη στο Ατσαλένιο. Με την έναρξη επανάληψης ο Λίλος έβγαλε την παλιά στον Γιακουμάκη, εκείνος είχε χώρο, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε για το 4ο γκολ του ΠΟΑ από τον Γιακουμάκη, που είναι ο πρώτος σκόρερ φέτος στην ομάδα του Ατσαλένιου. Λίγο αργότερα νέα ωραία συνεργασία ο Ικεότσα στον Λίλο, δεύτερη ασίστ από τον Λίλο, ο Κοντός αυτή τη φορά ήταν ο σκόρερ για το 5-0 της ομάδας του Ατσαλένιου, που δεν τελείωσε όμως εκεί. Έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι και μετά από μια φάση διαρκείας στο 80 ο Δαμιανάκης σημείωσε το 6-0. Αυτό ήταν το τελικό σκορ στο Ατσαλένιου.